Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Καλά είστε. Καλά εσείς, καλά. Χάσατε βέβαια χθες. Ναι, από τον ΠΑΟΚ. Είμαι στο παιχνίδι, είναι και αυτά. Πώς ήταν το παιχνίδι, δίκαια, καλύτερος ο ΠΑΟΚ, ήταν το πρώτο γκολ που έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο, πώς το είδατε εσείς? Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είχε ισχυρότερο κίνητρο από εμάς. Ναι. Εμείς δυστυχώς δεν είχαμε την όρεξη και τη διάθεση, δεν είχαμε σωστή νοοτροπία, δεν μπήκαμε με δυνατά στο παιχνίδι. Σίγουρα βοήθησε ένα γκολ όταν μπαίνει πάντοτε στο δεύτερο λεπτό, βοηθάει για την εξέλιξη του παιχνιδιού, αλλά η γενική εικόνα του μάτς ήταν ότι ο ΠΑΟΚ άξιζε να κερδίσει. Αυτό που λέτε για όρεξη και διάθεση, και επειδή είναι ένα φαινόμενο τελευταίων αγωνιστικών παντού και στην Νότια Ευρώπη συνήθως ο ενδιαφερόμενος κερδίζει, για σας είναι πολύ μεμπτό, δηλαδή σας αναχώρησε, προβλημάτισε? Μας αναχώρησε η νοοτροπία, γιατί εμείς είμαστε μια επαγγελματική ομάδα που απέναντι στους παίχτες μας είμαστε συνεπέστατοι, προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες εργασίας που μπορούμε. Και έχουμε απέτηση να μπαίνει μια ομάδα μέσα συγκεντρωμένη, να μπαίνει μια ομάδα μέσα που να δίνει το 100%. Είτε έχει ομάδα στόχους, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, η ομάδα μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, και όπως χάσαμε το συγκεκριμένο παιχνίδι που το γνωρίζετε, είχαμε και μια πολύ κακή διαιτησία, οι ελπίδες για να φτάσουμε στα play-off σίγουρα ήταν ελάχιστες. Είχαν εξανεμιστεί. Εντάξει, αυτό όμως από εκεί πέρα δεν λέει τίποτα. Οι παίχτες είναι επαγγελματίες, βρίσκονται σε ένα σοβαρό σύλλογο και θα πρέπει πάντοτε να παίζουν όπως πρέπει. Μια με στεναχώρηση, η νοοτροπία. Ναι. Φάνηκε μια ομάδα ο Ατρόμητος εχθές ότι δεν είχε κίνητρο, δεν είχε διάθεση. Πράγματα τα οποία τα είδαμε στην άλλη ομάδα και γι' αυτό κέρδισε και το παιχνίδι. Φέτος πώς πήγε η χρονιά της ομάδας, μια και τελειώνει η σεζόν? Νομίζω ότι θα περάσουν χρόνια και από αυτή τη σεζόν θα θυμάστε το 3-4 της Τούμπας, σίγουρα. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο και ένα παιχνίδι το οποίο ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν γίνει φέτος στο πρωτάθλημα. Αυτό νομίζω και το 2-3 του πρόσφατου ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα το θυμάμαι όσα χρόνια είμαι στο ποδόσφαιρο. Γενικώς η χρονιά για τον Ατρόμητο... Είχαμε πει ότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός στα play-off. Εντάξει, ο Ατρόμητος πάντα είναι μια ομάδα που είναι στην πρώτη οκτάδα. Θέλαμε και στηρίξαμε παιδιά από τις ακαδημίες μας και βάλαμε νέους παίχτες και παίξαν φέτος. Και αυτό θα κάνουμε και τα επόμενα χρόνια, γιατί μέσα στην οικονομική κρίση που διάγουμε, ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που δεν στηρίζεται ούτε σε μεγάλους χορηγούς, ούτε έχει τη μεγάλη μάζα φιλάθλων. Οπότε πρέπει να μπούμε σε αυτή την παραγωγική διαδικασία για να έχουμε μια ομάδα νοικοκυρεμένη και μια ομάδα βιώσιμη. Πάντως γίνεται μια κουβέντα στη Super League τώρα για να γίνει πιο εμπορικό το προϊόν. Εντάξει, εσείς είστε προς αυτή την κατεύθυνση? Θεωρείτε δηλαδή ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά για να μπορέσετε να βρείτε χορηγούς μεγάλους και να έχουν σίγουρα κίνητρο και αυτοί? Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν πολλά. Σίγουρα πρέπει η ψαλίδα μεταξύ των μεγάλων ομάδων και των μικρότερων να κλείσει, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, και αυτό θα ωφελήσει και τις μεγάλες ομάδες, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικές στο εξωτερικό. Αυτά πρέπει να συμβούν σίγουρα. Και όπως είπα, έχω ξαναπεί ότι η αναδιάφρωση και το μοντέλο των 14 ομάδων θα πρέπει να περάσει συγχρόνως με την ανακατανομή των τηλεοπτικών εισόδων, ώστε να δούμε να βγει σίγουρα μια ενίσχυση στις υπόλοιπες ομάδες από τα ταμεία των μεγάλων ομάδων, αν θέλουν στην πραγματικότητα και στην πράξη να δείξουν ότι θέλουν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αν γίνει το ένα, να γίνει και το άλλο. Ασφαλώς. Ναι, ναι. Κύριε Σπανέ, φέτος σας έχουμε ακούσει, νομίζω μετά το ΑΕΚ Ατρόμητος του πρώτου γύρου, να λέτε ότι με διαιτησία όπως τώρα 50-50 μπορούν όλα είναι εφικτά. Και σας έχουμε ακούσει και μετά από το μάτι του δεύτερου γύρου, εντάξει, έτυχε πάλι με την ΑΕΚ, να λέτε ότι ευνοούνται οι μεγάλοι κτλ. Ποια είναι η εκτίμηση σας, έγινε κάτι καλύτερο φέτος, έγινε ένα βήμα προόδου ή μια από τα ίδια? Εσείς τι λέτε? Η εκτίμησή μου είναι πράγματι ότι έγινε, αν θα δω συνολικά το πρωτάθλημα, θα πω ότι πράγματι έχουν γίνει κάποια βήματα προόδου. Και τουλάχιστον τα λάθη δεν είναι μπρος μια κατέμφυση. Έτσι, γίνονται λάθη σε όλα τα παιχνίδια και προς όλες τις ομάδες. Δεν υπάρχει κάτι στοχευμένο. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω εγώ προσωπικά σαν Ατρόμητος, δικαιούμαι να έχω παράπονα από την διαιτησία, διότι σε καθοριστικά παιχνίδια και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό φέτος, νομίζω ότι είχαμε αλλοιώσεις αποτελεσμάτων. Και στα δύο του Περιστερίου, λέτε. Ακριβώς. Ναι, και στα δύο του Περιστερίου. Και με τον Ολυμπιακό είχαμε καθαρό γκολ που μας ακυρώθηκε, και με την ΑΕΚ
σε ένα καθοριστικό παιχνίδι πριν 15 μέρες, πάλι μας ακυρώθηκε κανονικό γκολ. Ναι, που θα μπορείτε να είχατε και άλλους στόχους. Μας τύχησαν και σημαντικούς βαθμούς. Αλλά αυτό είναι προσωπικό παράπονο. Από εκεί και πέρα, σε συνολική εικόνα, δεν μπορώ να πω ότι πράγματι δεν έχουν γίνει κάποια βήματα προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα η διαιτησία και ειδικά έχουμε σοβαρά προβλήματα με τους βοηθούς διαιτητών. Ικανότητας μάλλον. Ικανότητας, γιατί... Ναι, γι' αυτό λέω σοβαρά προβλήματα. Είναι ικανότητα, είναι λυπής εκπαίδευση, είναι... Εντάξει, τι να πω. Δεν μπορεί να μιλήσει για δόλο όταν δεν έχεις αποδείξεις. Τα βήματα πρόοδου τα οποία τα ψάχναμε τόσα χρόνια και λέτε και εσείς και συμφωνούμε ότι τα βλέπουμε φέτος. Πού οφείλονται κατά την άποψή σας, για να το τονίσουμε, να ξέρουμε πού πατάμε και πού βασιζόμαστε, τι περιμένουμε. Πώς άλλαξε η κατάσταση. Πώς άλλαξε η κατάσταση. Από τη στιγμή που οι τέσσερις μεγάλοι μαζί και με τους υπόλοιπους που υπάρχουν κάποιοι σοβαροί πόλοι στη Super League. Mm-hmm. Καθίσαμε σε ένα τραπέζι και είπαμε ότι πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα και πρέπει να βελτιώσουμε το προϊόν. Και από τη στιγμή που γνωρίζετε ότι τοποθετήθηκε από τη FIFA μια μεταβατική διοίκηση στην ΕΠΟ μέχρι να διεξαχθούν οι εκλογές, θεωρώ ότι από εκεί και πέρα το πράγμα άρχισε να βελτιώνεται. Ναι, ναι. Συμφωνούμε. Κύριε Σπανέ, ο Λιμιός μπορείτε να πείτε ότι είναι παίκτης του ΠΑΟΚ ή ότι θα γίνει σίγουρα παίκτης του ΠΑΟΚ? Ναι, νομίζω ότι απομένουν μόνο τα τυπικά. Για μια υπόθεση που διήρκησε καιρό, πώς έχει εξελιχθεί? Όχι. Εμείς με τον ΠΑΟΚ και εγώ προσωπικά με τον κύριο Σαββίδη είχα μια επικοινωνία πριν 10 μέρες στην Αθήνα, με την οποία συμφωνήσαμε στο ραντεβού αυτό που κάναμε και από εκεί και πέρα έμενε η πλευρά του μικρού, του Λιμιού, και το Λιμιός ήταν με την εθνική ομάδα, γνωρίζετε, στο τουρνουά που έπαιξε εθνική νέων και ήρθε αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα. Οπότε θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών για να τελειώσει η μεταγραφή. Είναι σε κρεμότητα το θέμα του ΠΑΟΚ με τον ποδοσφαιριστή? Όχι, έχει μιλήσει και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Κάποιες λεπτομέρειες απομένουν. Θεωρώ ότι θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ομάδες που θέλουν να παραχωρήσουν ένα παίχτη και το κάνουν συνήθως στην Ελλάδα, θέλουν να μπουν σε ένα πληστηριασμό. Εσείς μας λέτε ότι γρήγορα με τον ΠΑΟΚ σε μια συνάντηση τα βρήκατε. Δεν ξέρω αν έχετε και άλλες προτάσεις, τι έγινε. Από τη στιγμή που καλύφθηκαν οι απαιτήσεις της ομάδας σε αυτό το πρώτο ραντεβού, νομίζω και ήρθε η πρόταση στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο και με ένας άνθρωπος που όταν δώσω τα χέρια και να ερχόταν μετά και η Manchester United και η Real, θα κατέληγε στον ΠΑΟΚ. Το γνωρίζει ο χώρος ότι αν δώσω τα χέρια και το λόγο μου έχει τελειώσει. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή η πρόταση. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έτρεξε πιο γρήγορα από όλους τους ενδιαφερόμενους, γιατί θεωρώ ότι πήρε ένα ποδοσφαιριστή με μεγάλη προοπτική. Και από τη στιγμή που καλύφθηκαν και οι απαιτήσεις του Ατρομήτου και δώσαμε τα χέρια, η μεταγραφή έχει συμβεί. Έχετε κάνει συζήτηση και για τον Κατράνη, για τον ΠΑΟΚ? Όχι, καμία συζήτηση. Πείτε μας λίγο για το Λιμιό. Εκτιμάτε ότι είναι έτοιμος, πανέτοιμος να μπει σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, που είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ μεγάλη η πίεση, και να προσφέρει, να κάνει τη διαφορά, ή που θεωρείτε ότι έχει να βελτιωθεί? Κοιτάξτε, δεν είναι καν ούτε 19 αυτή τη στιγμή. Έτσι, μιλάμε και για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ουσιαστικά φέτος κάνει γεμάτη χρονιά στη Super League. Ναι. Μέσα από ένα σύλλογο με τη δυναμική του ΠΑΟΚ και μια ομάδα η οποία δίνει πάνω από 50 παιχνίδια στο χρόνο, σίγουρα σε αυτό το rotation και μέσα σε αυτή την ομάδα θα πάρει και τις ευκαιρίες του. Νομίζω ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει ολοκληρωμένη άποψη από τότε που ήταν στις μικρές ομάδες και ο συγκεκριμένος παίκτης έκανε πολύ μεγάλη διαφορά στα πρωταθλήματα νέων. Και σας είπα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει την προοπτική και αυτός θα καθορίσει το μέλλον του. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να φτάσει πολύ μακριά εφόσον δουλέψει, εφόσον έχει χαμηλά το κεφάλι, μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Επειδή τα νούμερα σε αυτές τις θέσεις κάνουν διαφορά στους επιθετικούς και στους επιθετικούς, είναι στο γκολ, είναι στην τελική πάσα? Είναι και στο γκολ. Καταρχάς έχει μια εκπληκτική ταχύτητα. Ναι.
στην οποία ο ΠΑΟΚ, επειδή ξέρουμε τον τρόπο που παίζει και τα λοιπά, θέλει τέτοιους παίχτες ταχύς και τα λοιπά, σαφώς πρέπει να βελτιωθεί σε κάποια πράγματα, ειδικά στο τελείωμα, τα τελειώματα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο κομμάτι της τακτικής, αλλά σας είπα ότι έχει όλα τα εφόδια να, εφόσον δουλέψει, γιατί μιλάμε για ένα παιδί που δεν είναι ούτε καν 19, έτσι, ούτε καν 19 χρονών. Εφόσον δουλέψει, θεωρώ ότι μπορεί να πετύχει σημαντικά πράγματα στην καριέρα του και να βγει και ο ΠΑΟΚ ευνοημένος αργότερα από μια μεταπόληση. Μάλιστα. Από την επαφή με τον κύριο Σαββίδη, τι σας μένει? Κοιτάξτε, βλέπω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει πολύ σοβαρά το ρόλο του σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ. Θέλει ένα καθαρό και υγιές ποδόσφαιρο. Και διέκρινα ότι έχει τη φιλοδοξία να κερδίσει τίτλους και να κάνει τον ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία. Καλή συνέχεια στη ζώνη και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή Γεια σας. Σήμερα.